Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, να τον καλωσορίσουμε με μία είδηση, γιατί από ό,τι φαίνεται ότι δεν υπάρχει έγκριση για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία από το Ταμείο Ανάκαμψης και τώρα θα ξεκινήσει το Υπουργείο Υγείας να τεκμηριώσει αυτό το αίτημα για οικονομική υποστήριξη των απογευματινών χειρουργίων. Και το είπε εμέσως πλην σαφώς ο Υπουργός Υγείας για την εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης. Για να δούμε τι θα συμβεί τελικά. Για πείτε μας, κύριε Σιδέρη. Καταρχήν, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι ως Ομοσπονδία, πάρα πολλά σωματεία, πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι ενάντια στο θεσμό αυτό. Mm-hmm. Το θεσμό δηλαδή των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων. Θεωρούμε ότι αν είχαν ανοίξει όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, θα μπορούσαμε να κάνουμε αξιοπρεπέστατα τη δουλειά μας και να μην υπάρχουν τόσο μεγάλες λίστες αναμονής, ίσα-ίσα να φτάσουν στο 1/10 από αυτό που είναι. Γιατί δεν ανοίγουν? Θεωρούμε, γιατί η κυβέρνηση αρνείται να προσλάβει προσωπικό, εξειδικευμένο και όχι μόνο. Mm-hmm. Αυτά που λένε τώρα ότι δεν βρίσκουν προσωπικό είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και την ίδια ώρα, όποιος... Και είναι κατανοητό νομίζω από όλους ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι υγειονομικοί θα έπρεπε να έχουν γενναίες αυξήσεις στο μισθό τους, στη τάξη του 20%, πράγμα το οποίο επίσης η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει. Και ίσα-ίσα τι λέει? Λέει, δεν πρόκειται να σας δώσω φράγκο, δεν πρόκειται να προσλάβω προσωπικό. Πόσα σας έχω όλους ευχαριστημένους, πηγαίνετε υγειονομικοί και βγάλετε τα από τον ασθενή. Γίνεται κυνηγή κεφαλών. Πηγαίνετε και αρπάξτε ό,τι βρείτε μπροστά σας, από την τσέπη τους, από την τσέπη δηλαδή ανθρώπων που έχουν χρυσοπληρώσει 2, 3, 4 με 5 τρόπους, από δημοτική φορολογία, γενική φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, έμεσες πληρωμές, άμεσες πληρωμές, και τους λένε τώρα να ξαναπληρώσουν. Τι συμβαίνει λένε με όμως, τις ασφαλιστικές κάτι άλλο για το προσωπικό, για το... Τι συμβαίνει με τις ασφαλιστικές εταιρείες? Να μας εξηγήσει ο κύριος Σιδέρης, γιατί υποτίθεται ο υπουργός είπε ότι θα μειώνεται το κόστος. Ακριβώς, ήδη το ΕΣΥ, αν δείτε, έχει αρχίσει και δέχεται πιο ελκυστικά πακέτα εισφορών από ιδιωτικές ασφαλιστικές. Μάλιστα. Για αυτό το λόγο, μάλιστα, έχει πιάσει μια πολύ μεγάλη πρεμούρα την κυβέρνηση και το Υπουργείο να εφαρμόζει τα περιβόητα DRG, δηλαδή τις ομοιογενείς διαγνωστικές προσφολογημένες εξετάσεις, επί της ουσίας και απλά να το πω, ένα οικονομικό πακέτο για κάθε πάθηση. Θα κοστολογείται η κάθε πάθηση με ένα πακέτο που θα έχει άνω και κάτω όριο, για να μην πέφτει έξω το σύστημα, ξέρετε το σύστημα αυτό που τιμολογεί τα πάντα, και αν ξεπεραστεί αυτό το πακέτο θα έχουμε τρεχάματα. Και εδώ μπαίνει και ο ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών και... αυτά που θα δούμε το επόμενο. Γιατί δεν είναι ενημερωμένοι οι πολίτες στο τι συμβαίνει, τι θα τους κοστίσει τελικά. Όχι, δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Όπως και τώρα δεν ξέρουν επακριβώς και τις τιμές οι οποίες είναι στα απογευματινά χειρουργία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Σιδέρη. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης βγαίνουν κάθε τόσο και μιλάνε για προσλήψεις στο ΕΣΥ, κύριε Σιδέρη. Ναι, είναι, κύριε Λεάνη, είναι οι ίδιες προσλήψεις 1,5 χρόνο των περιβόητων 6.500. Ναι, τι είναι αυτό? Αυτές οι 6.500 προσλήψεις έχουν καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Είναι όντως 6.500 προσλήψεις που σταδιακά σιγά σιγά γίνονται, που δεν έχουν καν ολοκληρωθεί ακόμα. Ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αν βάλουμε κάτω τα κενά που ήδη υπήρχαν, τα κενά που υπάρχουν, τις συνταξιοδοτήσεις, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην καλύτερη, ξαναλέω, στο αισιόδοξο σενάριο, θα είμαστε στα συν 100 άτομα πανελλαδικά. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα ωράρια? Ποια είναι τα ωράρια σας, κύριε Σιδέρη? Τα τυπικά ωράρια είναι 7-3, αλλά όπως ξέρετε, ειδικά οι συνάδελφοι ειδικευόμενοι, ειδικά δηλαδή οι νέοι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι έχουν ωράριο. Είναι γνωστό ότι έρχονται το πρωί και φεύγουν το απόγευμα, χωρίς κανένα ουσιαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με λάτζα όλη μέρα, με τρέξιμο όλη μέρα, χωρίς ελεύθερο χρόνο για να διαβάσουν. Και αν θέλετε, είναι και αυτό μια πλευρά πολύ σημαντική. Αυτή είναι και η ανθρώπινη πλευρά, πώς αντέχει να χειρουργήσει ο γιατρός. Αφενός και αφετέρου, ξέρετε, επειδή τώρα είναι στη διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο που δίνει το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο. Πραγματικά προκύπτουν ερωτήματα. Ποιος γιατρός του ΕΣΥ αντέχει να ανοίξει ιδιωτικό ιατρείο? Όταν λέτε αντέχει από βιολογικές... Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Ποιος θα το αντέξει αυτό? Και πραγματικά, δηλαδή, οι γιατροί δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, δεν έχουν να δουν τους
συντρόφους τους, τα παιδιά να επιμορφωθούν κιόλας. Η ξεκούραση είναι το πλέον σημαντικό, γιατί είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Επιτρέψτε μου, κύριε Σιδέρη, είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνετε πως με αυτά τα μέτρα που περνάνε, κάτι θα αμεληθεί. Σωστά. Τι θα αμεληθεί? Θα αμεληθεί η πρωινή λειτουργία. Αυτό θα αμεληθεί. Να. Και διάφοροι αετονίκηδες θα σπρώχνουν κόσμο και έξω από το ΕΣΥ. Θα είναι το ΕΣΥ μια τεράστια για να ψαρέψουν πελατεία. Θα σπρώχνουν κόσμο στα απογευματινά χειρουργεία. Και θα γίνει μια σοβαρή προσπάθεια μέσα σε εισαγωγικά. Ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Ιδιωτικοποίηση του συστήματος. Γιατί εκεί είναι η ουσία. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Απ' έξω θα γράφει δημόσιο και από μέσα θα αλωνίζουν ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ασφαλιστικές εταιρείες, όπως μας είπατε. Πιστεύετε όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα? Ότι θα μειωθεί η λίστα αναμονής των ασφαλισμένων για τις χειρουργικές επεμβάσεις? Όχι, δεν το πιστεύω με αυτό. Με αυτό το μέτρο. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει μια λίστα αναμονής χιλίων ατόμων σε μια κλινική, για παράδειγμα, και αυτή η κλινική έχει δύο ή τρία χειρουργικά τραπέζια τη βδομάδα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η λίστα θα μείνει 1000 SAE. Τι βάζουμε τώρα? Δίνουν το δικαίωμα να βάλουν κάποιους από αυτούς το απόγευμα. Μα κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος περιμένει από το 19, το 20, από το 21. Τι, είχε λεφτά και δεν τα άδεινε δηλαδή? Και τώρα, και τώρα απλά πρέπει να πει ευχαριστώ τον κύριο Γεωργιάδη που του επέτρεψε να πληρώσει. Δηλαδή, επειδή εμείς εδώ τουλάχιστον στο νοσοκομείο που είμαι εγώ στο Αττικό, και εδώ είναι τα δυτικά προάστια, ξέρετε, ο κόσμος εδώ είναι περήφανος κόσμος και φτωχός κόσμος. Και το ΕΣΥ είναι για αυτό τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο είναι το ΕΣΥ, κύριε Σιδέρη. Θέλω να πω ότι όποιος ήθελε να πάει ιδιωτικά πήγαινε. Σωστά. Αυτό θέλω να πω. Ο φτωχός κόσμος δεν μπορούσε να πάει ιδιωτικά. Αυτό εννοώ με το ΕΣΥ είναι για το φτωχό κόσμο. Εγώ θέλω να πω και για κάτι άλλο. Ακριβώς, ιδιαίτερα λοιπόν για το φτωχό. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Για μένα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και δεν άκουσα, όχι από τη μεριά των γιατρών, από τη μεριά της πολιτείας κάποιος να το αναφέρει, έστω και να το αναφέρει. Και το λέω αυτό γιατί προέρχομαι από ένα ιατρικό σπίτι και έχω ζήσει κάποια πράγματα. Τόσο καιρό υπήρχαν γιατροί στην πρώτη γραμμή σε δύο υγειονομικές κρίσεις, οι οποίοι έλεγαν όχι για να σταθεί αυτό το σύστημα στα πόδια του, όχι στο φακελάκι. Όχι στο φακελάκι, εγώ δεν πρόκειται να τα πάρω, εγώ δεν πρόκειται να τα πάρω, εγώ δεν πρόκειται να τα πάρω. Και έρχεται τώρα το κράτος και του λέει, συγγνώμη φίλε, σου βλάκας. Ναι, αυτό του λέει πολύ απλά. Με τον κύριο Σιδέρη για να αυτό του λέει, του λέει πολύ απλά, ήσουν αβλάκας. Και επιβραβεύει αυτόν που κυνηγούσε ο κάθε σωστός γιατρός να μην τα πάρει. Αυτόν επιβραβεύει. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα ηθικό θέμα, αν θέλετε να πείτε. Είναι ηθική τάξη και απέναντι στους γιατρούς και απέναντι στον κόσμο. Είναι ηθικό θέμα, τρόπο σκέψη και κατά τη γνώμη μας το εμπόριο δεν ηθικοποιείται, τουλάχιστον στην υγεία. Ναι. Γι' αυτό, ξέρετε, εμείς εξ αρχής δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν επιλέξει μια άλλη ηθική και έναν άλλο τρόπο σκέψης. Απευθυνόμαστε σε νέους επιμελητές που στριμώχνονται για να περισσέψει μια χειρουργική αίθουσα και να βάλουν το τακτικό τους περιστατικό. Απευθυνόμαστε στους ειδικευόμενους που αυτή τη στιγμή πιέζονται από τους διευθυντές τους. Απευθυνόμαστε και βέβαια σε ένα τμήμα μεγάλο που είναι συνάδελφοι οι οποίοι δεν κοιτάνε τον ασθενή στην τσέπη. Θα προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις, κύριε Σιδέρη, στο νοσοκομείο? Ήδη γίνονται κινητοποιήσεις. Ήδη γίνονται κινητοποιήσεις όπου πάει να αρχίσει αυτός ο θεσμός. Την Τρίτη στο Αττικό, μαζί με σωματεία και της Δυτικής Αθήνας, που είναι το νοσοκομείο αναφοράς και το δικό μας το σωματείο, θα πάμε σε στάσεις εργασίας και κινητοποίηση στις 1.30 ώρα το μεσημέρι την Τρίτη. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σιδέρη. Καλή συνέχεια.